πρώτα απ' όλα. Και ο Κώστας, να πάτε στις καρδιές μας, θα σας πάρει μα. Το καλύτερο παιδί. Το καλύτερο παιδί. Μια... Τι να λέμε, ένας κήπος καλοσύνης, χιούμορ, χεφιού. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν ένα παιδί πολύ και πονεμένο, αλλά ήταν ευτυχώς με τον Κώστα έχουμε να θυμόμαστε πάρα πολλές στιγμές και περισσότερες να είναι με γέλιο και πολύ δυνατό γέλιο κιόλας. Οπότε έχει αφήσει μια πολύ ωραία κληρονομιά για όλους. Ήταν ένας πολύ ευχαριστός άνθρωπος με απίστευτη ενέργεια. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια ενέργεια σαν άνθρωπο. Θεωρητικά δηλαδή ήταν βρίσκεται 15 χρόνια παιδί. Πότε τον είδατε για τελευταία φορά? Τον Κώστα, νομίζω ότι έχω περίπου ένα χρόνο τώρα. Ήμασταν 3 χρόνια μαζί στο θέατρο, μετά κάναμε και περιοδία, επικοινωνούσαμε, σχετικά ρεάλ επικοινωνούσαμε, αλλά από κοντά είχαμε να βρεθούμε περίπου ένα χρόνο. Για τη μάχη που έχετε με την ασθένεια, εσείς πότε το μάθατε? Ήξερα εξ αρχής το τι σήμερα και απλά ήλθιζα να έρθει μια καλή είδηση, ένα αποτέλεσμα θετικό. Δυστυχώς είναι από τις ασθένειες που δεν μπορείς να παλέψεις και πολλά πράγματα. Και όλη η διαδικασία που πέρασε είναι σε χιλιάδες. Είμαι ο Κώστας Μητσάς, κατά τον αδερφό μου. Ήταν μια γνωριμία που κράτησε αρκετά χρόνια μια φιλία, ήταν ένα σπουδαίο παιδί. Πολύ γέλιο, πολύ διάθεση, αγάπη για όλο τον κόσμο, χιούμορ. Δυστυχώς, τερμάτισε μια ρίχνη. Ας είναι αυτό το χρόνο που σκεφάζει. Η τελευταία εικόνα που έχετε κρατήσει από την ώρα. Η τελευταία εικόνα ήταν πριν από ένα χρόνο περίπου σε μια φενέρα που τον είχα δει, τον είχα αγκαλιάσει. Είχα πει ότι όλα πάνε καλά, αλλά δυστυχώς μετά.